Επειδή είπαμε κιόλας ναι. ότι προέρχεστε από τη Λέσβο, να μας δώσετε λίγο εκεί το κλίμα. Έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι αυτό και θα καταθέτοντας και ένα δικό σας ρεπορτάζ, θέλω να πω, να το ξεκινήσουμε για να το συζητήσουμε. Εντάξει, η κατάσταση στη Λέσβο, όπως βέβαια και στα άλλα νησιά για τα οποία ανακοινώθηκε η απόφαση της κυβέρνησης για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι αρκετά ανάστατος ο πληθυσμός εκεί. Mm-hmm. Προετοιμάζονται κινητοποιήσεις. Έχουν και σήμερα συνέλευση κάτοικοι της περιοχής στην οποία ανακοινώθηκε τέλος πάντων η εγκατάσταση του νέου κλειστού κέντρου. Mm-hmm. Για εμάς ως ΚΚΕ έχουμε τοποθετηθεί ότι η ανακοίνωση αυτή της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον προκλητική και εμπέζει τους κατοίκους. Mm-hmm. Δείχνει ότι δεν έλαβε υπόψη της τις μεγάλες αντιδράσεις που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Και αντί να ελαφρύνει ουσιαστικά τα νησιά που σήκωσαν ένα τόσο μεγάλο βάρος όλο το προηγούμενο διάστημα, ουσιαστικά τα μετατρέπει, δημιουργεί ακόμα ένα κέντρο φυλακή και μετατρέπει τα νησιά σε μια τεράστια φυλακή, διαμορφώνοντας πιο εκρηκτικές καταστάσεις ακόμα και συνθήκες. Και για τους χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν και θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα νησιά και βέβαια για τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους των νησιών. Δηλαδή και παρακολούθησα και στις χτεσινές συζητήσεις. Mm-hmm. Υπήρχε και μια τάση και από κάποια μέσα ενημέρωσης να λένε μα και αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής του Μανταμάδο που θα γίνει το κέντρο. Ναι. Δεν σκέφτονται τους κατοίκους της Μόριας που θα λένε μα είναι τώρα σοβαρό αυτό. Οι κάτοικοι όλου του νησιού αυτό που ζητάνε είναι να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά. Δεν είναι το ζήτημα να φεύγουν από το ένα χωριό να πηγαίνουν στο διπλανό. Η κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη και βέβαια εμείς κατανοούμε και είναι αντικειμενικό ότι τα νησιά θα παραμένουν η πύλη εισόδου. Είναι δεδομένο και λέμε ότι για την πρώτη τους υποδοχή οι άνθρωποι που θα φτάνουν στο νησί θα πρέπει να περιθαλθούν για λίγες μέρες, αλλά το ζητούμενο είναι αυτό που έχουν βάλει ως αίτημα και όλοι οι κάτοικοι των νησιών και είναι και αυτό που πραγματικά θα λύσει το πρόβλημα και για τους εγκλωβισμένους και για τις περιοχές, είναι ο μαζικός απεγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών που καταρχήν στην υπηρετική Ελλάδα και βέβαια κατοίκους. Να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις της περιφέρειας που λέει πώς αντέδρασε σε αυτή την επίταξη των περιοχών. Και λέει ότι εγώ διακόπτω το διάλογο. Όμως μετά σε διάφορα ρεπορτάζ υπήρχαν και κάτοικοι που βλέπανε και θετικές πλευρές πάνω σε αυτό το σχεδιασμό, στη λογική του ότι αν τηρηθεί η δέσμευση να κλείσει η Μόρια και μπούμε σε μια λογική μιας κλειστής ελεγχόμενης δομής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί μέσα σε αυτό που δεν το θέλουμε να γίνουν αυτά τα νησιά, αυτές οι φυλακές ανθρώπων, αλλά μπορεί να μην υπάρχει άλλη λύση σε αυτή τη φάση και πριν έρθει και το καλοκαίρι που πάλι θα έχουμε πολύ περισσότερες ζωές. Αλλά το αν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη λύση, να βάλω και ένα ερώτημα που έθεταν και σήμερα κάτι. Και γιατί τελικά η σπουδή της κυβέρνησης να κάνει κλειστές δομές στα νησιά, να επιτάξει μάλιστα περιοχές, δεν έγινε. Επίταξη σε περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα για να γίνουν ανθρώπινες δομές φιλοξενίας. Δηλαδή, το ότι οι κάτοικοι της Μόριας, να το πούμε έτσι, και έχει τοποθετηθεί έτσι, νομίζω, το τοπικό συμβούλιο της Μόριας και η διπλανή περιοχή. Όμως, εμείς βάζουμε ένα ερώτημα και κρούμε και τον κόδωνα του κινδύνου. Οι 22.000 εγκλωβισμένοι σήμερα στο νησί, θα πάνε πού, στο κέντρο των 5.000 που θα μείνει κλειστό ή ανησυχία. Ούτε πάνε, κύριε Κελιούτζη. Ούτε θα πάνε. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν πράγματι. Κυρία Κομινάκα, σε εσάς ο λόγος. Βουλευτής Λέσβου Κουκουέ. Επειδή μας ζήτησε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια ανακαλούμε και στη μνήμη μας, γιατί στη Μυτιλίνη τη Μόρια δεν δημιουργήθηκε σήμερα, δεν δημιουργήθηκε χθες, ούτε ο εγκλωβισμός. Αυτό που παραμένει ίδιο και είναι χαρακτηριστικό το πώς με την εναλλαγή της κυβέρνησης αλλάζει και ο ρόλος του. 5.000 όμως σε σχέση με τις 27.000 έχει μια διαφορά. Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας ότι οι συνθήκες δεν ήταν οι που καταδίκασε τα νησιά μας στον εγκλωβισμό όλων αυτών των ανθρώπων και να μιλάμε τώρα να μας δίνει ως επιλογή η κυβέρνηση αν θα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως. Κάποιος εφαρμόζει ουσιαστικά μια συνθήκη που έχει προηγηθεί και έχει καταδικάσει τα νησιά στον εγκλωβισμό. Το να παίρνουμε ως δεδομένο, και γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να σήμερα συζητάμε ως δεδομένο
ότι τα νησιά θα παραμείνει ο χώρος εγκλωβισμού και να επιλέξουμε με ποια μορφή θα είναι, αν θα είναι το έσχος της Μόριας ή η φυλακή που θα μπαίνουν παιδιά, γυναίκες, άνθρωποι που δεν έχουν κάνει κανένα έγκλημα και θα κλειδαμπαρώνονται μέσα με δεδομένο ότι εντάξει τι να κάνουμε από το να έχετε την κατάσταση της Μόριας, ανοιχτείτε αυτό. Ούτε αυτό θεωρούμε ότι θα λύσει το πρόβλημα. Οι κάτοικοι των νησιών μιλάνε ξεκάθαρα για απεγκλωβισμό και να κλείσουν οι δομές από τα νησιά. Μάλιστα. Και βέβαια πρέπει να συζητάμε σήμερα για το πώς θα πιέσει η κυβέρνηση την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί το κομμάτι της.